Ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε την εκδήλωσή μας. Στα πλαίσια των Σερβιώτικων και των Θεοδωρίων, θα θέλαμε να συμμετέχουμε κι εμείς με την έκθεση της φωτογραφίας του Αλέκου Βρετάκου. Μία δουλειά 2 ετών, για την οποία θα σας μιλήσει ο ίδιος αμέσως μετά τον πρόλογό μου. Επίσης, για την έκθεση της ζωγραφικής, έχουμε ντόπιους καλλιτέχνες ζωγράφους, όπως τον κύριο Γιώργο Λεπίδα και καθηγητή του Γυμνασίου Σερβίων και τον Περικλή Χατζίδη, συντοπίτες, οι οποίοι συμμετέχουν στην έκθεση αυτή με αναδρομικά έργα. Θα ήθελα στη συνέχεια, η έκθεση θα μείνει ανοιχτή μέχρι και την Τρίτη, θα είναι το πρωί 9 με 12 και αύριο θα είναι 10 με 2. Θα ήθελα τον κύριο Δήμαρχο, για τον οποίο ευχαριστούμε... ...για διάφορα. Όταν τελευταία φορά ήρθε, διάφορα από αυτόν και το σύλλογο, αλλά όχι μόνο το σύλλογο. Τελευταία φορά που ήρθε, μου ανέφερε για την έκθεση φωτογραφίας, κυρίως για την έκθεση φωτογραφίας του Αλέκου. Τον Αλέκο τον γνωρίζουμε και από παλιές δουλειές. Τυχαίνει να ήταν και γυμναστής των παιδιών μου εκεί και έχουμε μια παλιά σχέση. Ήξερα όμως την ποιότητα της φωτογραφίας και γι' αυτό αμέσως ανεπιφύλακτα είπα ότι εντάξει, θα βοηθήσουμε και ο Δήμος θα συμμετέχει με ό,τι δαπάνες χρειάζεται. Το θέμα που θα μας δείξει ο Αλέκος είναι η Νεράιδα. Η Νεράιδα, τα απομεινάρια της Νεράιδας και η καινούργια Νεράιδα και αντίθεση, αντίφαση ανάμεσα στα δυο. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή και το θέμα είναι επίκαιρο και εμείς θέλουμε να προβάλλουμε τον τόπο μας και φυσικά το θέμα ήταν ένας από τους λόγους που αμέσως συνενέσαμε. Βλέποντας το αποτέλεσμα, πρέπει να συγχαρώ και εσάς Ολυμπία για την πρωτοβουλία και τον Αλέκο, αλλά και τα παιδιά και τον Περικλή για ό,τι πρέπει, δεν ήξερα ότι θα έχει έκθεση φωτογραφικές, αλλά παρόλο που δεν είμαι ειδικός, νομίζω αισθητικά είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι ειδικός για να μπορώ να κρίνω έργα ζωγραφικής. Αλλά ως ένας θεατής, νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Και ελπίζω πως θα το κάνουμε, σαν που είμαστε εδώ, να το κάνουμε γνωστό σε όλους τους πολίτες του Δήμου να συμμετέχουν μέχρι την Τρίτο μεσημέρι. Θα είναι ανοιχτά όλα τα πρωινά η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου οι πολίτες να έρθουν και να δουν και την έκθεση ζωγραφικής αλλά και την έκθεση φωτογραφίας. Πρόεδρε της Νεράιδας, είναι ευκαιρία για σένα να αναδείξεις και το χωριό σου. Οι φωτογραφίες, κάποιες από τις φωτογραφίες είναι πραγματικά εκπληκτικές. Και νομίζω ότι πρέπει η έκθεση να μεταφερθεί και στο χωριό, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Και τουλάχιστον οι κάτοικοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Είναι ευκαιρία για την Νεράιδα να το αναδείξουμε και μέσα από το site αλλά και μέσα από την τηλεόραση, γιατί όλα αυτά θα παίξουν και στην τηλεόραση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, σας συγχαίρω κύριε Πρόεδρε, και Γιάννη είναι εδώ και όσους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εδώ. Και ελπίζουμε και στη συνέχεια να έχουμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε και άλλα τέτοια με τη δική σας συνδρομή, αν θέλετε πρωτοβουλία και τη δική μας αλλαγή. Συγχαρητήρια και εύχομαι επιτυχία στην έκθεση. Συγχαρητήρια. Μου κάνατε την τιμή να πείτε την έκθεση που πρώτη φορά κάνουμε σαν φωτογράφο στα Σέρβια. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω καταρχήν προσωπικά τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμαρχος συνέβαλε και προσωπικά ο ίδιος με το να είναι τόσο θετικό στο να γίνει αυτή η έκθεση εδώ πέρα σήμερα. Και φυσικά το Δήμο Σερβίων, γιατί βοήθησε και οικονομικά στο να βγουν αυτές οι εικόνες έξω στο φως. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στην Ολυμπία που πρώτη πίστεψε που είδε σε αυτή τη δουλειά και τη μετέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί πήραν τις αποφάσεις οι άνθρωποι και οι αποφάσεις να τις ανεβάσουν τις εικόνες σε έκθεση. Και επίσης όλους τους συνεργατές, όπως ήταν και αυτά τα απαραίτητα άτομα όπως ήταν ο Σάββατο και εγώ, στο να συνεννοήσεις και όλα αυτά, στο να φτάσουμε και σήμερα να δώσουμε από αυτές τις εικόνες του Δήμου. Μου δόθηκε επίσης η ευκαιρία με αυτή την έκθεση να γνωρίσω και τον Περικλή, και τους συνεκθέτες μου, τον Γιώργο, και τον Γιώργο. Ήταν μια ευκαιρία μέσω της έκθεσης να γνωρίσω και τους τοπικούς δημιουργούς και έχω το χάρη πάρα πολύ. Θα διορτάσετε όμως, εσείς που ξέρετε την Νεράιδα,
Αυτές οι εικόνες ότι είναι λίγο παράξενες, εσείς κάποια άλλη νερά εδώ είχατε ενδεχομένως να δείτε σήμερα. Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ακριβώς πώς είναι η νερά εδώ και τις μυθιές της, αλλά είναι λίγο παράξενες εικόνες. Και λίγο θέλω να σας μιλήσω για αυτό το πράγμα. Είπα ότι ξέρω μόνο το τίτλο της έκθεσης «Η νεράιδες της Κρήτης». Άρα εδώ δύο νεράιδες. Την παλιά νεράιδα, η οποία είναι βυθισμένη και κατά καιρούς αναδύεται όποτε θέλει αυτή, σαν νεράιδα πραγματική που είναι, και αλόγω τη στάθμη του νερού, και η άλλη νεράιδα γνωστή, που πολλέ φορέ πάμε και πίνουμε τον καφέ μα επάνω με την πολύ ωραία θέα. Λοιπόν, από τη μια μεριά δηλαδή έχουμε ρήπια ενό πρώην τόπου, διαβίωση των ανθρώπων, και από την άλλη μεριά έχουμε ένα ζωντανό χωριό, μάλιστα πολύ ζωντανό χωριό, με μεγάλη τουριστική κίνηση, με ανθρώπου και με αυτή την τρομερή θέα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να παρουσιάσω τις εικόνες όπως θα ήθελα, αν σας παρουσίαζα τις ομορφιές της νεράιδας. Και ποια είναι η μεγαλύτερη ομορφιά της νεράιδας? Η ομορφιά της νεράιδας είναι η καταπληκτική θέα που έχει. Από τη στιγμή που κάποιος ανεβαίνει αυτόν τον δρόμο και πάει επάνω, οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο χωριό δεν το βλέπει. Γιατί το καλύπτει και το καπελώνει αυτή η υπέροχη θέα. Καταλάβετε. Όλοι δηλαδή όταν φέρνουν στο μυαλό μας, όταν λέμε τη λέξη νεράιδα, απλώνεται μπροστά μας αυτή η εικόνα της γέφυρας και του καθρεφτισμού των σύννεφων πάνω στην ήπια ή την ομιχλώδη λίμνη. Αυτό είναι κάτι ζωντανό και πραγματικό. Και θα ήταν λίγο. Δεν θα ήταν ουσιαστικό για μένα να αυτό να παρουσιάσω σήμερα και να σας πω: κοιτάξτε τι ωραία φωτογραφίες έβγαλα από τη λίμνη και τη γέφυρα και τη θέα της νεράιδας. Μα αυτό δεν μπορεί να το πολεμήσει καμιά φωτογραφική μηχανή. Το ζωντανό το έχετε μπροστά σας. Μπορείτε να πάρετε το δείτε και να είναι πάντα πολύ πιο όμορφο από μια φωτογραφία. Εγώ προσπάθησα λοιπόν να εξορροπήσω αυτή την κατάσταση και να πω: OK, αν αφαιρέσω από την νεράιδα αυτή την ομορφιά που έχει τη θέα, τι μένει πίσω από εκεί, ποια είναι η νεράιδα εκτός της θέας? Αυτό ήταν μεγάλο προβληματισμό. Η νεράιδα βέβαια εκτός της θέας είναι και οι άνθρωποι, δεν είναι μόνο ο χώρος. Μα αν βάλω μέσα τους ανθρώπους, πώς από την άλλη μεριά στην ίδια ζυγαριά θα βάλω τα ερείπια που είναι μόνα τους και σκοτεινά κάτω? Θα ήταν δύο πράγματα που δεν θα μπορούσε ποτέ να ισορροπήσουν μέσα στον ίδιο χώρο. Ίσως μπορεί να ήταν δύο διαφορετικές εκθέσεις. Να πεις να πούμε ότι κάνουν την νεράιδα με τα ερείπια και κάποια άλλη στιγμή κάνουν την νεράιδα αυτό που σας είπα πριν, αυτό που βλέπουμε. Αλλά δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να δούμε παντρεμένα αυτά τα δύο τα πράγματα χωρίς ανθρώπους. Να δούμε τον τόπο χωρίς ανθρώπους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η φωτογραφία με το νάιλον και με το κάγκελο και με ένα σύννεφο είναι σημαντική και πρέπει να φωτογραφεί. Δηλαδή έχεις μια θέα τεράστια μπροστά. Έχεις ενδεχομένως και άλλα όμορφα πράγματα και φωτογραφίες αυτό. Μα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς συνεπάρχουν στον ίδιο χώρο ένα νάιλον τσαρακωμένο, ένα σύνορο που είναι το κάγκελο και ένας ουρανός. Και το νάιλον μάλιστα είναι σαν ένα σύννεφο, το οποίο ξεφούσκωσε και έπεσε από τον ουρανό και έχουμε ένα απόμονο σύννεφο που λάμπει πάνω με τον ήλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν και ομορφές και ομορφιές πίσω από την πρώτη εντυπωσιακή ομορφιά της νεράιδας. Πολλές ομορφιές. Υπάρχουν και kids πράγματα στην Ελλάδα. Άρα η μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργώ, έτσι πιστεύω εγώ, είναι ότι πώς μπορεί το kids να το μετατρέψει σαν μια πλαστινή δημιουργία και να κάνει κάτι ενδιαφέρον. Να υπογραμμίσει κάτι το οποίο όλοι οι άλλοι το προσπερνάνε και ξαφνικά αυτό που δίνει αξία. Και όταν το υπογραμμίσει, το βλέπει και ο άλλος, και ο δεύτερος και ο τρίτος και λέει ναι. Γιατί ξέρετε τι γίνεται στη φωτογραφία, έχουμε το εξής φαινόμενο. Όταν φωτογραφικούν τα πράγματα, δεν ισχύει αυτό που ήταν. Μεταμορφώνονται και αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν, γιατί κόβονται σε τέσσερις πλευρές και πάλι πλέον αυτό. Αυτό το σκαλοπάτι να είναι σκαλοπάτι και γίνεται ένα πιάνο, γίνεται ένα αγκορντεόν ανοιγμένο. Καταλάβατε, δηλαδή έτσι θα πρέπει να βλέπουμε τις εικόνες. Από ποιος μετεωρίτης ήταν αυτός η μοίρα που τον έστειλε και έπεσε πάνω στην νεράιδα και την έχει σπάσει? Το βλέπετε αυτό το στρογγυλό? Αυτό πρέπει να είναι θεός το πράγμα, το βλέπετε με την απόφαση του να κάνουμε πλέον το φράγμα αυτό, αυτό ήταν. Έπεσε ο μετεωρίτης και έσπασε την νεράιδα. Σταμάτησε η νεράιδα. Και τι
μπορεί κάποιος να βγάλει από αυτό το πράγμα, το ότι σήμερα έχουμε μια νεράιδα εκεί και μια νεράιδα επάνω. Έχουμε πάλι ένα ξεριζωμό, μια μικρή μετανάστευση έχουμε στην πραγματικότητα. Και αυτό που πονάει πολύ τον άνθρωπο είναι ότι το ξερίζωμα από τον ένα τόπο στον άλλο. Η απώλεια, το να χάσουμε έναν άνθρωπο, παλεύεται πιο εύκολα, διότι υπάρχει ο τόπος και παρηγορούμαστε. Και από τους συνανθρώπους μας, αλλά και ο ίδιος ο τόπος μας παρηγορεί και μας τον θυμίζει. Όταν όμως χάσουμε τον ίδιο μας τον τόπο και μας πούμε πρέπει να φύγετε από εδώ και να πάτε εκεί, άσχετα αυτό αν είναι για καλό, στην αρχή μας φαίνεται σαν ένα τεράστιο κακό. Το να αλλάζεις τόπο είναι, ξέρετε εσείς τουλάχιστον που είστε από, από τη Μικρά Ασία που ήρθατε και οι Πόντιοι και όλοι αυτοί, πόσο τρομακτικό πράγμα είναι στην αρχή. Μπορεί μετά να είναι αργότερα καλύτερα. Ή και μπορεί να είναι καλύτερη η σημερινή νεράιδα και μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερο στους κατοίκους. Αλλά το σημείο εκείνο, το ότι συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να φύγω από εδώ και να πάω εκεί στο ξερογούνι, είναι τρομακτικό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να διαπραγματευτώ, ότι αυτές οι αλλαγές, ότι ξαφνικά ένας τόπος παρετείται, στην πραγματικότητα στοιχιώνει. Και ήθελα να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό. Δεν θα μπορούσα να τον κάνω με ανθρώπους. Άρα φωτογραφίζω τη νεκρή νεράιδα κάτω, αλλά και τη νεκρή νεράιδα πάνω. Διότι η νεράιδα πάνω είναι φωτογραφημένη σαν να είναι νεκρή. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, σαν να. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι αυτοί που ζωντανεύουν τον χώρο. Άρα τώρα τα βάζω σε μια ζυγαριά και λίγο τα εφησορροπώ και προσπαθώ να ανεβάσω τη νεράιδα την κάτω προς τα πάνω και την πάνω νεράιδα την κατεβάσω κάτω. Και να γίνει αυτός ο παραλληλισμός. Και φυσικά χρησιμοποιώ το έγχρωμο χρώμα να προβάλλω στο θεατή αυτό το συνέστημα το οποίο αντιμετώπισα και τραβούσα εκείνες τις εικόνες. Τέλος πάντων, μπορεί να είπα λίγο περισσότερα πράγματα, αλλά τα λέω γιατί και εγώ αν πριν 15 χρόνια έμπαινα σε μια τέτοια έκθεση και έβλεπα αυτές τις εικόνες, δεν θα καταλάβαινε ακριβώς τι γίνεται. Γιατί αυτός ο άνθρωπος να φωτογραφίζει το λούκι εδώ, την αποχέτευση, και να δεν το καταλαβαίνει. Τόσο ωραίο πράγμα, έχει το πάρκο εκεί, έχει την εκκλησία με τις ωραίες ζωγραφιές. Αυτά υπάρχουν εκεί, μπορείτε να τα δείτε. Εγώ απλά υπογραμμίζω πράγματα που δίνω αξία σε πράγματα που καθημερινά που είναι δίπλα μας και ενδεχομένως αξίζει να τα δούμε, αλλά δεν είναι αναγνωρίσιμα από όλους. Αυτά είχα να πω. Ξαναλέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κωνσταντόπουλο που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω αυτή τη δουλειά. Εγώ αυτή τη δουλειά θα τη φυλάξω, θα την προσφέρω όποτε χρειαστεί ο Δήμος να ξανακάνουμε εκθέσεις. Υποχρεώνομαι δηλαδή με τη δική σας μόνο έτσι, πώς θα το πω, πρόταση, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να μεταφερθεί η έκθεση στη Θεσσαλονίκη, να γίνει μια έκθεση για τουριστικό ενδιαφέρον ή για καλλιτεχνικό ή για πολιτιστικό, να γίνει μια προβολή των εικόνων αυτών ψηφιακή σε διάφορες εκδηλώσεις, ότι θα είμαι εκεί και θα το στηρίξω και να θεωρείτε ότι και σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθειά σας, σε ό,τι αφορά στο θέμα φωτογραφία, άσχετα με αυτή τη δουλειά, στο θέμα φωτογραφία, θα βοηθήσω και τις γνώσεις μου να μεταφέρω με κάποιο τρόπο σε κατοίκους εδώ πέρα να τους δώσω ένα κίνητρο για να κάνω ένα καλό φώτι, αλλά και σε δουλειές που μπορείτε ενδεχομένως να βοηθήσω στο Δήμο. Σε μια φωτογράφηση που θέλετε ή οτιδήποτε άλλο. Σας είμαι υπόχρεος και ελπίζω και σε μια συνεργασία επίσης παραπέρα στο να αρχίσει να πάει και στην Ελλάδα που αφορά τον τόπο του συγκεκριμένο και τους ανθρώπους. Και ίσως εγώ ευελπιστώ ότι θα προωθήσω αυτή τη δουλειά, ίσως μια μέρα να φιλοξενηθεί και στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή να γίνει μια. Ναι, θεωρώ όμως ότι περισσότερο ανήκει εδώ πέρα στο Δήμο, δηλαδή είναι η δύναμη, είναι κομμάτι του Δήμου κατά κάποιο τρόπο, οπότε μπορεί ένας Κοζανίτης που πραγματικά ενδιαφέρεται να φτιάξει στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πάει στην Κοζάνη. Μπορούμε να το πάμε και στην Κοζάνη. Μπορούμε να το πάμε στην Κοζάνη. Απλά λέω ότι να στηρίξουμε το τόπο. Ναι, είναι εύκολο στην Κοζάνη, είναι εύκολο το πάμε. Εγώ λέω ότι μπορεί ενδεχομένως αυτή η έκθεση μπορεί να πάει και κάπου αλλού, ακόμα και εξωτερικό. Έχει τη δύναμη, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τον Συντήνα. Όλη την Ολυμπία που συμβαίνει στην Ελλάδα. Τα έργα είναι αναδρομικά έργα. Τα οποία είναι μια εποχή και συμμετέχουμε σαν πρώτη Κυριακή, γιατί νομίζω είναι το θέμα του Δήμαρχου. Τα δικά μου έργα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό τα έργα έχουν περισσότερο σχέση με την τοπογραφία, τοπιογραφία. Και είναι έργα τουλάχιστον 10 χρονών. Τώρα έχω φέρει και ένα άλλο πορτφόλιο εκεί, μπορείτε να το δείτε, το οποίο είναι έργα αναφορικά μιας εποχής, σπουδές περισσότερο. Θα ήθελα λίγο κάποια στιγμή, και θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, να συμμετέχουμε και με έργα που συσχετίζουμε με τον τόπο. Ήδη έχω αρκετά έργα, πάρα πολλά, αλλά ένα θέμα είναι λίγο έτσι τεχνικό, ας πούμε, περισσότερο. Τα πετσετάκια και στην πραγματικότητα σου λέει η νεράιδα που βλέπεις και λες πάντα έχεις μια καλή εντύπωση για την νεράιδα είχε και αυτό το κομμάτι. Ξαφνικά δίπλα στη θέα έχει το κομμάτι ενός φτωχικού σπιτιού. Δεν ξέρω τι, εμένα αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνει, δεν ξέρω τι σου λέει. Αλλά μου βλέπω ότι είναι ένα φτωχικό σπίτι το οποίο προσπαθεί να είναι αξιοπρεπές. Γιατί βλέπετε ότι έχει τα καθαρά τα κινητά. Δεν τα βλέπετε. Είναι μεγάλη σημαντική λεπτομέρεια ότι σε ένα τόσο σπίτι. Είναι λίγο πιο σημαντικό. Επομένω, μπορεί να ξεκινήσει λίγο σαν ψώνιο, σαν τέτοιο, αλλά για το μέλλον θα είναι παρακαταθήκη για τα εγγόνια. Να είσαι σίγουρο. Περιγραφή, πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, ενότητες που αξίζει να ασχοληθείς να πεις τα κάνω 20-30 έργα. Και έχει γεμίσει όλους τους σπουδαίους το εργαστήριο, το δωμάτιο μου βασικά. Δηλαδή, αν είναι δεν είναι ενδιαφέρον. Δεν θα είναι ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι ενδιαφέρον. Γιατί 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 δεν είναι ενδ